Να μου αναφέρατε και με τσιγκλίσατε λίγο για τη ζώνη. Καταρχήν, τα ερωτήματα θέλουμε να τα φέρετε εδώ ολοκληρωμένα και να έχετε άποψη. Εκεί ο Δήμος με το δρόμο αυτό δεν έχει καμιά δουλειά. Είναι περιφέρεια, είναι κυβέρνηση να πάει να κάνει το δρόμο ο οποίος όλοι έχουμε πει ότι είναι αναγκαίος. Έτσι, παρόλα αυτά βλέπετε, χωρίς να αγωνγίζουμε και χωρίς να φιδόμαστε δαπανών, ώστε να είναι η δουλειά μας, κάνουμε τη δουλειά μας, εξασφαλίζουμε, παίρνουμε τα μηχανήματά μας, δεν είναι φθηνά τα μηχανήματα. Ένα γκρέτερ την ημέρα έχει 500 ευρώ έξοδα καύσιμα κλπ. Έτσι. Από τους λίγους πόρους να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους δημότες, να το φέρουμε στην. Αλλά εκεί η λύση πραγματική είναι ο δρόμος, ο οποίος και ο προηγούμενος περιφερειάρης γνώριζε και ο σημερινός και όσοι έχουν τα χρήματα και αν μας ζητηθεί και κάποια βοήθεια εδώ θα είμαστε να το κάνουμε. Αλλά μιας και είπατε για τη ζώνη, εκεί που σας ενημερώνω και τρώτε τα ψημένα και κάθεται και βρίζετε του ζευκλή και λέτε απίθανα πράγματα τα οποία τα μισά θα τα δεχθώ ως κριτική για τη δουλειά μας. Όλα τα άλλα είναι ευθεία προσβολή στο πρόσωπό μου, τα οποία σε μια άλλη περίπτωση θα ευχαρίσω, θα έκανα και μια μήνυση, να σου πω την αλήθεια, αυτά που ήρθαν στα αυτιά μου που αμολούσες εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά επειδή δεν ήθελα ούτε καν να σε συναχωρήσω πραγματικά, θα σου το έλεγα προσωπικά και δεν αξίζει τον κόπο να ασχολούμαι. Αλλά τώρα, μια και τα ανέφερες, όταν πηγαίνετε πάνω, ναι, να μιλάτε για τα δημοτικά, να μας φέρετε προτάσεις να υλοποιήσουμε, αλλά να φυλάγεστε όταν θυμνάτε για μένα με προσβλητικούς, με μεγάλα ψέματα καταρχήν. Με όλα τα παραμύθια που έλεγες. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Πολύζου. Κύριε Πολύζου. Δεν αντιλήφθηκες. Κύριε Πολύζου, θα πάρετε το λόγο, αν θέλετε. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι με ενημέρωσαν ακριβώς τα λόγια σου. Έτσι. Τα αφήνω εδώ πέρα, τα αφήνω στον αέρα. Εγώ δεν κάνω καμία κίνηση, αλλά όταν θα μιλάς με αυτόν τον τρόπο για μας, τουλάχιστον να μιλάς στοιχειοθετημένα και με ουσία και με πολιτική και κριτική. Το να απευθύνεις σε μένα προσωπικά. Όταν δεν είμαι εγώ εκεί πέρα, άστο, πες εδώ αν έχεις κάτι, έτσι, για μένα, έτσι. Αυτά είναι, σας το λέω, σας προειδοποιώ λοιπόν, δεν χρειάζεται να ξανοίξετε τόσο πολύ. Να προσέχετε και το κοινό όταν μιλάτε, έτσι. Έχω κάνει την κριτική μου, το είπα του ανθρώπου ότι δεν έχω αλλά πρόβλημα να σου το μεταφέρει. Και τι έκανε ζευκλής, δεν και έχω τι πρόβλημα, ζευκλής, του είπα ότι δεν έχω πρόβλημα να σου το μεταφέρει. Αλλού. Έτσι. Θα μου πείτε τι είπα ακριβώς και σε πρόσβαλα. Και δεν πρόκειται να τα δεχτώ. Θα ούτε μου πείτε τώρα, τι ακριβώς είπα και σε πρόσβαλα. Έτσι, γιατί και δεύτερον, μηχάνημα του Δήμου μηνύσιμα. Ήταν εκεί πέρα. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι συνάδελφοι, ξεφεύγει η κουβέντα. Κύριοι συνάδελφοι, Δήμου και καθάριση. Δεν έχει αρμοδιότητα. Κύριε Πολύζου, τι δουλειά έχει αυτό να πάει. Κύριε Πολύζου, παρακαλώ. Ξεφεύγει η κουβέντα. Άλλο είναι το θέμα μας. Πού τον πρόσβαλα εγώ τον Δήμαρχο, ας μας πει, όχι μόνο αερολογία. Τελείωσε και σε το θέμα. Ναι, έκανα την κριτική μου, το δέχομαι. Ας μας πει τι ακριβώς είπα. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ζητήσω και συγγνώμη δημόσια. Μέσα στο δεν Δημοτικό Συμβούλιο να το λύσουμε αυτό. Κανένα πρόβλημα. Δικηγόρος είστε, κυρία. Ναι, ωραία. Και στον δρόμο Πολύζου. Που ευθύνεται η περιφέρεια ήταν μηχάνημα του Δήμου με οδηγό του Δήμου και καθάριζε τον δρόμο. Ωραία. Εκεί ήταν η κριτική μας. Εντάξει, αυτό. Περνάμε στη δεύτερη ερώτηση. Όχι, ολοκληρώθηκε η ερώτηση, κύριε Καραμπατζιά. Θα το αναφέρω εγώ αυτό που θέλω να πω. Και εγώ θα κινηθώ νόμιμα εφόσον επιμένετε. Γιατί εγώ σας κάνω μια προειδοποίηση να φυλαχτείτε. Δεν σας είπα τι είπατε. Σας παρακαλώ. Λέω για την κριτική. Λέω για τα λόγια αυτά που χρησιμοποιείς για το πρόσωπο του κανένας που υποτίθεται με γνωρίζει. Παρακαλώ. Ξέρεις τι. Παρακαλώ. Κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, περνάμε στη δεύτερη ερώτηση. Το λόγο έχει ο κύριος Καραμπατζιάς προς τον Δήμαρχο. Ναι. Καλά, δεν μπορώ να μην υπερασπιστώ του συνάδελφου τον Πολύζο. Κύριε Καραμπατζιά, θέλοντας να πω ότι σε καμιά περίπτωση κουτσομπολιά κάποιον κύριε Καραμπατζιά, ή πιστών κύριε Καραμπατζιά, δεν πρέπει να τα μεταφέρετε ως πολιτική κριτική. Κύριε Καραμπατζιά, είστε σε αυτή την έδρα περιόριστα χρόνια, μην χαλάτε την ουσία της κουβέντας. Μην χαλάτε την ουσία της κουβέντας. Το ερώτημά σας παρακαλώ. Παρακαλώ, τελείωσε, έληξε το θέμα. Πήραν και οι δύο το λόγο, μιλήσανε, τέλος. Στην ερώτηση, παρακαλώ. Τι θα πει, ας πούμε, να φυλάγεστε. Αυτά τώρα είναι τέλος πάντων.